Τώρα, για τις αγροτικές κινητοποίησεις, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και εστιάζοντας βέβαια και στο συνέδριο που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλο Φαραντούρη, γνωστός καθηγητής, σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ θερμά που είμαστε μαζί για μια ακόμη φορά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Καλυπίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας που πιάνει ο φιλόξενος σταθμός μας. Για να πάρω το σχόλιο σας για τις αγροτικές κινητοποίησεις, πώς βλέπετε τα πράγματα, τι γίνεται εδώ τώρα? Κύριε Καλυπίδη, επισκέφθηκα αγρότες όταν την προηγούμενη εβδομάδα είχα τη χαρά να επισκεφθώ τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και πριν από μερικές μέρες στο Θεσσαλικό κάμπο. Είμαι από αυτούς που πηγαίνουν να συναντήσουν τους αγρότες, διότι είμαι και εγώ ο παραγωγός. Δεν αρκούμε στην ιδιότητα του καθηγητή Πανεπιστημίου στα ζεστά γραφεία των Αθηνών, ούτε των Βρυξελών. Και υπ' αυτή την έννοια και γνωρίζω, αλλά θέλω να ακούσω και από πρώτο χέρι ακόμη περισσότερο τα ζητήματα των αγροτών. Αν μπορώ να τα συνοψίσω, όχι για την κατανόηση των τηλεθεατών μας τόσο, γιατί οι περισσότεροι από τους τηλεθεατές μας γνωρίζουν, αλλά για να ακουστούν στο υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο η κραυγή αγωνία των αγροτών μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αγρότης, γεωργός και κτηνοτρόφος σήμερα, είναι πολλαπλάσια από αυτά που αντιμετωπίζει ο Γερμανός και ο Γάλλος που διαμαρτύρεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Γάλλος και ο Γερμανός διαμαρτύρεται για τον πυλώνα 1, για τον πυλώνα 2, για την αναδιάρθρωση της κοινής αγροτικής πολιτικής με τα ζητήματα που έχουν εισαχθεί το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου από τρίτες χώρες, αλλά και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των γεωργικών προϊόντων. Αλλά αυτό είναι κάτι μεσοπρόθεσμο, ενώ ο Έλληνας αγρότης αντιμετωπίζει άμεσο ζήτημα επιβίωσης. Δηλαδή, πρώτον, αντιμετωπίζει την ανάγκη να του καταβληθούν αποσημειώσεις για τις καταστροφές που υπέστη το βιός του, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής και τις συνήθεις αποσημειώσεις της παραγωγής, αλλά για την κατεστραμμένη γη, ιδίως στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες γωνιές της πατρίδας μας. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, προχθές που μιλούσαμε αγρότες και πριν από τρεις μέρες που βρέθηκα εκεί στα μπλόκα, είναι 180.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη. Και είχαν διαβεβαιώσεις από τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες και εγώ προσωπικά στα τηλεοπτικά πάνελ που παρευρισκόμουν τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο μετά τις καταστροφές στη Θεσσαλία, ότι οι αποζημιώσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα θυμάστε. Και ο αρμόδιος υπουργός μας είπε προχθές ότι παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες του Ιουνίου, αν όχι του Ιουλίου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Έλληνας αγρότης έχει να αντιμετωπίσει πολύ πιο υυξημένο κόστος παραγωγής, λειτουργικά κόστη, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στο πετρελοειδή. Για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του θα πληρώσει υπερπολαπλάσιους έμεσους φόρους από το Γερμανό και το Γάλλο, και για να μπορέσει να λειτουργήσει το θερμοκήπιό του ή η κτηνοτροφική του μονάδα ή μια υδροπονική καλλιέργεια ή οτιδήποτε τέλος πάντων, θα πρέπει να πληρώσει πολύ περισσότερους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί η τιμή της κιλοβατόρας είναι πολύ υψηλότερη. Και διότι η παρέμβαση της πολιτείας και την προστασία του αγρότη και του γεωργού και του κτηνοτρόφου είναι ανύπαρκτη εμπροκειμένου. Και επειδή η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε πάρει κάποια μέτρα, αυτά τα μέτρα εξατμίζονται, εξανεμίζονται στο υψηλό κόστος το λειτουργικό, το οποίο εν πάση περιπτώσει όλοι γνωρίζουμε και νιώθουμε στο πετσί μας, ακόμη περισσότερο ο Έλληνας αγρότης και γεωργός. Και τρίτο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι δημιουργεί μια αίσθηση παντελούς απαξίωσης και εγκατάλειψης, αλλά και μια αίσθηση ματαιότητας στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, είναι η δυσανάλογη τιμή από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας αγρότης και παραγωγός και κτηνοτρόφος πουλάει τα προϊόντα του σε εξευτελιστική τιμή σε 3-4 μεγάλους μεσάζοντες ή μεγαλοεταιρείες και τα βλέπει στο ράφι του σούπερ μάρκετ σε υπερπολαπλάσια τιμή. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια αίσθηση ματαιότητας και εγκατάληψης. Γιατί να πάνε οι νέοι να ασχοληθούν με τα χωράφια και τα ζώα, όταν δεν υπάρχει κάποια στοιχειώδης προοπτική και όταν βλέπουν το μόχθο τους να καταλήγει σε υπερπολαπλάσια τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Άρα, την επόμενη φορά κάποιος που θέλει να πει ότι έχουμε ανταγωνιστική την αγροτική μας οικονομία, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην χαρακτηριστεί ψεύτης. Απολύτως, το συνοψίσατε με δύο λόγια, αγαπητέ κύριε Καρυπίδη, και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να γνωρίσει για ποιο πράγμα μιλάει. Ανέλαβαν κάποιοι άνθρωποι κυβερνητικά πόστα χωρίς να έχουν στοιχειώδη εξοικείωση για τα πράγματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και της αλληλείας, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι και η αλληλεία στο πρόβλημα, της χώρας.
με αποτέλεσμα οι δομές να τις λειτουργούν, η κυβέρνηση να ρίχνει τον μπαλάκι στους διοικητικούς, στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΑ. Λες και αυτοί οι οργανισμοί δεν εποπτεύονται από το κράτος και δεν στελεχώνονται από κρατικούς λειτουργούς κατ' επιλογή της κυβερνήσεως. Ωραία. Για να αναμένουμε τι θα γίνει στην Αγρότικα. Να δω λιγάκι και τις συναδέλφους, την Κατέρινα τη Μαρκοπούλου και τη Δήμητρα την Μακρύ. Η Δήμητρα μας έδωσε και το ρεπορτάζ πριν από λίγο, όπου τα τρακτερίδια είναι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην Αγρότικα. Εσείς περιμένετε κάτι από την Αγρότικα, κύριε Φαραντούρη? Περιμένετε ότι κάτι θα βγει από εκεί, θα πει κάτι η κυβέρνηση, θα εξειδικεύσει κάτι? Υπάρχει δυνατότητα από την οικονομία να δοθούν χρήματα, να μειωθούν οι φόροι? Αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί και περισσότερο οι αγρότες μας. Κύριε Καρυπηδή, το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι ο Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, τάσει κάτι 10.000 όψιμα και αφότου οι αγρότες έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απείλησαν ότι θα κλείσουν τους δρόμους. Τα 10.000 είναι μόνο για τη Θεσσαλία. 6 έως 10.000 για εξοπλισμό της Θεσσαλίας μόνο. Όχι για τους υπόλοιπους. Το αναφέρω όλος ενδεικτικός. Ναι. Αλλά και όλα όσα είπε σήμερα και αναμένεται να πει αύριο, να δούμε τι θα πει. Γιατί έπρεπε να φτάσουν οι κραυγές των αγροτών να μετουσιωθούν σε κινητοποιήσεις και ενδεχομένως μπλόκα και κλείσιμο δρόμων για να ιδρώσει το αυτή της πολιτείας? Μια πολιτεία που σέβεται τον αγρότη και τον κάθε πολίτη σπέβδει να συζητήσει πριν ακόμα ο πολίτης κραυγάσει με αγωνία και κινητοποιηθεί. Και το ίδιο ισχύει για τα πανεπιστήμια και το ίδιο ισχύει και για άλλους τομείς. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εάν η κοινωνία ζητάει κάποια πράγματα, πρέπει να προχωρήσει σε δυναμικές μόνο κινητοποιήσεις? Έτσι καταλήγουμε να έχουμε τέτοιου είδους συνολικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, σε διάφορους τομείς. Αλλά ως προς τα ζητήματα του καλαθιού που θα μας φέρει ο Πρωθυπουργός να δούμε και τι θα είναι αυτό, σας λέγω με τα λόγου γνώσεως ότι εάν δεν αντιμετωπίσει την καρτελοποιημένη ελληνική πραγματικότητα, λίγα πράγματα θα κάνει. Διότι ό,τι και να δώσει στους αγρότες, εάν συνεχίζουν οι μεσάζοντες να τους στραγγαλίζουν στο χωράφι και να κερδοσκοπούν στο ράφι, στην πραγματικότητα είναι δώρον άδωρο. Είπα τρία πράγματα προηγουμένως και επανέρχομαι. Ο αγρότης ο Έλληνας στραγγαλίζεται από τρία πράγματα. Πρώτον, από την ελλιπή καταβολή αποζημιώσεων και τις καθυστερήσεις. Δεύτερον, από το αυξημένο λειτουργικό του κόστος, που ως επί το πλείστον είναι ενεργειακό κόστος. Και τρίτον, από τις πολυεθνικές και τους μεσάζοντες και τα καρτέλ, που συμπιέζουν την τιμή στο χωράφι, παίρνουν δηλαδή τα αγαθά τους σε εξευτελιστική τιμή και υπερπολαπλάσια τα πολλούν στα τοπικά σημεία λιανικής, στα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα τρία πράγματα είναι πολύ πέρα από μερικά πυροτεχνήματα και μπαλωθιές που μπορεί να ανακοινώσει στην έκθεση Αγρότικα ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Για να πάω στους συναδέλφους. Δήμητρα, ξεκινάω με σένα. Κύριε Φαραντούρη, εκτός από αυτά, πολλές από τις απαιτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των αλλιών και των μελισσοκόμων αφορούν και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, και αυτό είναι και το σημείο στο οποίο τέμνει και τα αιτήματα και των Ευρωπαίων αγροτών. Να ρωτήσω εγώ το εξής. Εφόσον είναι τόσο σημαντικές οι ΚΑΠ, δεν θα έπρεπε ένα τόσο σημαντικό και φλέγον θέμα να αντιμετωπίζεται διαφορετικά και όχι από μετάφραση και όχι με το να δίνουμε τα αιτήματά μας σε ένα κείμενο και σε έναν για να το συντάξει κάποιος ο οποίος δεν είναι αγρότης, απλώς είναι τεχνικός. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε μάθει αυτό και να πηγαίνουμε διαφορετικά στις Βρυξέλλες να διεκδικούμε τα αιτήματά μας? Όταν λες, Δήμητρα, το έχεις δύο λεπτά λίγο, κύριε. Όταν λες το έχεις συντάξει, εννοείς το έκανε copy-paste, χάθηκε και λίγο στη μετάφραση? Τι εννοείς? Είναι πολύ πιθανό να είναι. Αυτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος... Δουλεύτηκε αν οι προτάσεις οι δικές μας στην κοινή αγροτική πολιτική από κάτω προς τα πάνω? Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι ώστε να έχουμε διάχυση και να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Δηλαδή οι αγρότες μας, ναι, συμφωνήσαμε σε αυτό. Διαφωνήσαμε σε εκείνο. Υπήρξε διαβούλευση. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η κοινή αγροτική πολιτική? Επειδή σε λίγο καιρό μπορεί να σας βλέπουμε και στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτή. Γι' αυτό ρωτάω τώρα, κύριε Φαραντούρη. Για πείτε μας. Καλωσύνη σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μακάρι να μου δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσω και την Μακεδονία μας και τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρειο Ελλάδα και τις περιφέρειες και τη χώρα ολόκληρη από οποιαδήποτε θέση ευθύνης.
καταλάβω και τώρα και στο μέλλον. Αλλά έχετε πάρα πολύ δίκιο να επισημαίνετε. Για μια κρίσιμη ευρωπαϊκή πολιτική δεν βλέπουμε μια στοιχειώδη προετοιμασία. Πρώτο. Δεύτερο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει και είμαστε εδώ να της το εξηγήσουμε και να τη συνδράμουμε και να βοηθήσουμε και να συζητήσουμε, γιατί έχουμε και την τεχνοκρατική επάρκεια και γνωρίζουμε τα ευρωπαϊκά πράγματα 25 χρόνια τώρα που διδάσκουμε ευρωπαϊκό δίκαιο και πηγαίνουμε ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σαν δικηγόροι, σαν νομικοί και σαν καθηγητές πανεπιστημίου. Τα ζητήματα της αγροτικής πολιτικής πρέπει επιτέλους να γίνουν λιγάκι πιο tailor-made, όπως θα λέγανε και κάποιοι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου Αγγλομαθής, δηλαδή πιο κομμένα κεραμένα στις ανάγκες κάποιων χωρών που μάλιστα, επειδή μπαίνει και η περιβαλλοντική διάσταση στη νέα ΚΑΠ, είναι περισσότερο εκτεθειμένες οι χώρες αυτές στην κλιματική κρίση. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη χώρα μας. Οι χώρες του Νότου, λοιπόν, αγαπητοί κύριοι της κυβερνήσεως, επειδή θα πληγούν και ήδη πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση, εφόσον την επικαλείστε την κλιματική κρίση και εφόσον η Κομισιόν την επικαλείται την κλιματική κρίση και εφόσον ενθέτει στην κοινή αγροτική πολιτική τη διάσταση την περιβαλλοντική. Εκεί λοιπόν μια κυβέρνηση που είναι στοιχειωδώς ενημερωμένη με τα ευρωπαϊκά πράγματα θα έπρεπε να απαιτήσει και να λάβει μια πιο ιδιαίτερη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Νότου και ιδίως της χώρας μας αντιμετώπιση στα θέματα της γεωργίας, της αλληλείας και της κτηνοτροφίας. Γιατί διαφορετικά θα κινδυνεύσουμε η νέα ΚΑΠ να είναι κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, κάτι το οποίο δεν συμφέρει τη χώρα μας. Αν όμως με ένα απλό χτύπημα στην πλάτη και με τη λογική του δεδομένου και σιωπηλού εταίρου αντί για τον αξιόπιστο εταίρο που οφείλουμε και πρέπει να επιδιώκουμε να είμαστε, όχι δεδομένος και σιωπηλός αλλά αξιόπιστος, τότε στην πραγματικότητα θα έχουμε απλά βάλει πλάτη και νερό στο μήλο των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και όχι της χώρας μας. Πέρα από την όποια κυβέρνηση όμως θα πρέπει να καταλάβουν και κάποιος πρέπει να τους το πει, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ότι όταν μιλάμε για ανθεκτικότητα, μιλάμε για ανθεκτικότητα. Διότι πάλι ο λογαριασμός θα γυρίσει πάλι στις Βρυξέλλες. Έτσι δεν είναι, θέλουν δεν θέλουν. Δηλαδή, αν θα πλημμυρίσει η χώρα μας, πλημμυρίσει η Ιταλία, η Ισπανία, καταστραφεί η γεωργία μας, η κτηνοτροφία μας, τι θα γίνει, θα διαγράψουν από το χάρτη αυτές τις χώρες, θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά αναγκαία να στηρίξει, όπως πρέπει και να το πράξει, έτσι, μέσα από τα ζητήματα και της πολιτικής προστασίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα αυτό που θα δώσεις ένα θα το κεφαλαιοποιήσεις εις δεκαπλάσιον στο μέλλον, αν προετοιμαστείς κατάλληλα. Αλλιώς θα το πληρώσεις πολύ ακριβά, αν θα το προετοιμάσεις από σήμερα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καρυπίδη. Αυτή είναι η ιστορία, δυστυχώς. Κατερίνα Μαρκοπούλου, για να έρθουμε και στο συνέδριο, Κατερίνα. Θέλω να ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο τον κύριο Φαραντούρη. Ναι. Σε ρυθμούς ευρωεκλογών από σήμερα η Κουμουνδούρ, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις ενδιαφέροντος όσων θέλουν να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, πρέπει να είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς καταθέσατε υποψηφιότητα, κύριε Φαραντούρη? Εδώ τον είπαμε και καλή επιτυχία. Ναι, επίσημα, άνοιξε η πλατφόρμα, επίσημα. Ωραία. Είναι μια διαδικασία που εμπλέκει τα χιλιάδες μέλη του κόμματός μας. Είναι μια μορφή άμεσης δημοκρατίας, αμεσοδημοκρατική διαδικασία, που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες του χώρου μας. Είμαι πεπισμένος ότι για την συλλογική επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα καταθέσουν το ενδιαφέρον τους πολλοί και καλοί φίλοι, συνοδοιπόροι, μέλη του κόμματος που μπορούν, έχουν την τεχνοκρατική επάρκεια και την πολιτική βούληση να διεκδικήσουν το καλύτερο για τις κοινωνίες. Ανάμεσα σε αυτούς θα είμαι και εγώ. Και θα είμαι και εγώ για να συμβάλλω στη συλλογική επιτυχία του ψηφοδελτίου μας, αλλά ακόμη περισσότερο στην σύγκληση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη και στη διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων της περιφέρειας της χώρας μας. Ναι. Πόσους ευρωβουλευτές θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φαραντούρη? Όσους ευρωβουλευτές εξής ο λαός επιθυμήσει. Οι άνθρωποι που θα εκλεγούν να εκπροσωπήσουν τις κοινωνίες και τις περιφέρειες και ανήκουν στο ψηφοδελτίο μας θα είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην νομοθετική διαδικασία, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και οι μάντες ενημέρωσης, διεκδίκησης και εξοικείωσης
των περιφερειακών ζητημάτων με το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Όσο περισσότερους ευρωβουλευτές εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο καλύτερο για τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφέρειες. Κύριε Φαραντούρη, όλα έτοιμα για το συνέδριο, για το προσυνέδριο της Κυριακής. Ξεκινάτε από την Δυτική Μακεδονία. Ο πρόεδρος θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών το Σάββατο στην Καστοριά. Την Κυριακή θα είναι εδώ στην Κοζάνη με πολλές συζητήσεις, με θεματολογία πλούσια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάτε και πάλι τα προσυνέδρια από τη Δυτική Μακεδονία. Θέλετε να σηματοδοτήσετε κάτι με αυτήν τη διοργάνωση και το ξεκίνημα από τη Δυτική Μακεδονία? Ασφαλώς. Βρέθηκα και εγώ στη Δυτική Μακεδονία και με φιλοξενήσατε στο στούντιό σας την προηγούμενη εβδομάδα. Γρεβενά, Φλόρινα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Μίντεο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη προχθές. Επισκέπτομαι συχνά και εγώ και η σύντροφή μου και συνοδοιπόρη μου στο κόμμα και πολύ περισσότερο ο πρόεδρός μας. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκινάει τον προσυνεδριακό του διάλογο, δηλαδή μια κορυφαία εσωτερική του διαδικασία, από την Κοζάνη, από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν γίνεται μόνο για συμβολικούς λόγους, αλλά για αμιγώς ουσιαστικούς λόγους. Η Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, οι περιοχές της πατρίδας μας που θα επισκεφθεί και ο πρόεδρος και όλοι μας σε δύο μέρες και έχουμε ήδη επισκεφθεί και έχουμε συζητήσει, είναι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την αδιαφορία του υδροκέφαλου αθηναϊκού κράτους και των σχεδίων επιχάρτου τύπου πατάω ένα μπουτόν και κλείνω μεγάλες παραγωγικές μονάδες χωρίς διαβούλευση και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και βάζω τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας ιδιωτικής, όπως έχει καταντήσει, εταιρείας μέσα σε ένα δωμάτιο στο Λονδίνο να εξαγγείλει την πλήρη αποβιομηχάνηση της περιοχής με μία αναφορά επιπόλαιη και χωρίς καμία ενημέρωση και διαβούλευση με την κεντρική διοίκηση, την πολιτεία, τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνίες. Θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη στην νεανική ανεργία περιφέρεια σε όλη την Ευρώπη. Θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία έχει σταματήσει το ρολόι εκεί, το ρολόι και ο χρόνος στα έργα δικτύων και υποδομής που ολοκληρώθηκαν μέχρι το 2019. Επισκέπτηκα περιοχές και είδα δρόμους να σταματάνε κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Άρα λοιπόν αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει και σαν κραυγή αγωνίας και σαν σύνθημα αντεπίθεσης στα προβλήματα της περιφέρειας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως το κόμμα που είναι πιο κοντά στα προβλήματα της κοινωνίας, για τις αξίες του, για τις ιδέες του, για τις αρχές του, επιλέγει τη Δυτική Μακεδονία. Η επόμενη στάση μας θα είναι η Θεσσαλία. Θα κάνουμε δύο μεγάλα περιφερειακά συνέδρια και κατά τόπους πάρα πολλά στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, αλλά οι δύο εμβληματικές μας παρουσίες, η μία ξεκινάει από τον τόπο μας, από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, και η άλλη στις 10 του μηνός στην Θεσσαλία. Καλό μήνα με την ευκαιρία και εύχομαι ο Φλεβάρης να γεννήσει εξελίξεις, να γεννήσει ενθουσιασμό και ελπίδα για κάτι καλύτερο στον τόπο μας. Να ευχαριστήσω. Θοδωρή, ναι. Μου επιτρέπεις να κάνω ένα σχόλιο για την ιστορία βέβαια. Από εδώ είχαν ξεκινήσει και επί Αλέξη Τσίπρα τα προσυνέδρια από την Δυτική Μακεδονία. Τότε ο πρώην Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει το φθηνό τιμολόγιο της ΔΕΗ, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα, επί Περιφερειαρχίας Θοδωρή Καρυπίδη, να τα λέμε όλα, και ισχύει ακόμη μέχρι σήμερα. Εσείς έχετε ένα ολοκληρωμένο υπόνημα από τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας σήμερα? Τι θέλουν, τι ζητάνε για την επόμενη μέρα, κύριε Φαραντούρη? Ναι, πολύ καλά κάνετε και επισημαίνετε την ιστορική συνέχεια και επίσης υπενθυμίζετε στους τηλεθεατές μας το γεγονός ότι οι θεσμοί από μόνοι τους μπορεί να μην λένε τίποτα, αλλά υποστασιοποιούνται και παίρνουν αξία ή απαξία από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι κάθε φορά εκάστου θεσμού. Και την περίοδο που η περιφέρεια ήταν στα χέρια του κυρίου Καρυπίδη, είχαμε και μεγάλη διεκδίκηση στο υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο, αλλά και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πράγματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Και βεβαίως πολύ καλά κάνετε και επισημαίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκίνησε από την Δυτική Μακεδονία και από την Κοζάνη και τότε το εφαλτήριο για τις εκλογές.
Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φυσικά έχουμε όχι μόνο υπομνήματα, έχουμε και προσωπικές δικές μας και πολιτικές και κομματικές θέσεις για το πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και γι' αυτό οργανώνουμε αυτά τα στρογγυλά τραπέζια και τις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι επισκέπτες που θα προηγηθούν ήταν το προανάκρουσμα, ο προάγγελος αυτού του μεγάλου περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου. Σας καλώ όλους να το παρακολουθήσετε. Και την επόμενη μέρα, με πολύ μεγάλη χαρά, θα συζητήσουμε και τις ανακοινώσεις μας. Όπως να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν τέτοιες προτάσεις που θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα και δεν θα είναι ευχολόγια. Να είστε καλά, κύριε Φαρατούρη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.